Ηλία, παρκάρουμε! Ηλία, παρκάρουμε! Ηλία, παρκάρουμε! Όπως γνωρίζετε κύριε Σεργάκη, αυτές τις μέρες στο εφετείο Αθηνών διεξάγεται μια πολύκροτη δίκη για τα αθλητικά δεδομένα για τη δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου και σήμερα είχαμε πάλι ένταση κατά τη διάρκεια της δίκης καθώς υπάρχουν πάρα πολλές αναιρέσεις, πάρα πολλές αναιρέσεις καταθέσεων. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι πέφτουν σε αντιφάσεις. Άλλο θέμα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι επίσης ξεχνούν τι είπανε. Υπάρχει ο Πέλεκης. Ναι. Σε Ευδοκία. Ένα λεπτό. Αν μας τα πει ο κύριος Σοφός που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό βράδυ, κύριε Σοφέ. Καλησπέρα σας. Σήμερα είχαμε νέο επεισόδιο στην δίκη. Ξέρω ότι δεσμεύεστε για να μιλήσετε συγκεκριμένα. Αλλά το γενικό περίγραμμα της δίκης νομίζω το έχουμε πάρει και μέσα από τις δημοσιογραφικές αναφορές. Όχι, απλώς είχαμε περιστατικά που έφτασαν μέχρι και στο να λιποθυμήσει ένας μάρτυρας. Είχαμε δηλαδή ακραία περιστατικά. Γιατί πιέστηκε είτε από τους δικηγόρους, είτε από το δικαστήριο ή, εν πάση περιπτώσει, αισθάνθηκε πιεζόμενος. Το δικαστήριο δεν πιέζει, κύριε Θωμαϊδη. Βασικός μάρτυρας. Αν επιέζεται από τους δικηγόρους, έπρεπε να επέμβει ο πρόεδρος. Καλά. Εσείς θα πάρετε τη θέση των δικαστών, κύριε Σεργάκη. Όχι, δεν την παίρνω πάντοτε. Ναι. Και αν με παρακολουθείτε, θα πρέπει να έχετε διαπιστώσει ότι τα φαινόμενα αυτά των παραβατικών συμπεριφορών τα ψέγω και είμαι και αυστηρότητα. Άρα λοιπόν πιέστηκε από τις αντιφάσεις του, κύριε Σοφέ. Απλώς ερωτάτε. Αν τώρα κάποιος λιποθυμήσει, αν αυτό ανάγεται σε λόγους που αφορούν την ψυχολογική του κατάσταση ή ενδεχομένως πιέσεις που ο ίδιος νιώθει εσωτερικές, και αυτό είναι αντικείμενο εξέτασης. Πρώτον, της αξιοπιστίας του και δεύτερον, των γεγονότων που καταμαρτυρεί ή που δεν καταμαρτυρεί. Επειδή, κύριε Σοφέ, είναι πρωτοφανής δίκη για τα αθλητικά δεδομένα, δεν έχουμε συναντήσει, εμείς τουλάχιστον που ασχολούμαστε τόσα χρόνια με το αθλητικό ρεπορτάζ, δίκη για δολοφονία οπαδού. Έχετε την αίσθηση ότι θα φτάσουμε στην αλήθεια ή τα οικονομικά συμφέροντα είναι τόσο μεγάλα που δεν θα τα καταφέρουμε? Η μία αλήθεια αδιαμφισβήτητη είναι ότι έχουμε ένα νεκρό παιδί, ένα νεκρό νεαρό. Είναι τα πρόσωπα εκείνα που βρίσκονται πίσω από τα παιδιά αυτά και ανέχονται με οργανωμένες μεθόδους και οργανωμένα κέντρα τέτοιες συμπεριφορές. Ναι. Μιλάτε για τους προέδρους των ΠΑΕ ή τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ΠΑΕ, είναι προφανές. Ξέρετε κάτι, κανένας δεν μπορεί να δώσει μια απάντηση σε αυτή τη μάνα και σε αυτόν τον πατέρα. Κανένας. Και όλοι οι κύριοι οι οποίοι γνωρίζουν την αλήθεια, νομίζω ότι η φωνή της συνείδησής τους είναι ο μόνος οδηγός και το μόνο μέσο που μπορεί να τους οδηγήσει στη διέλευκανσή της και τίποτε άλλο. Θα φτάσουμε στην αλήθεια εάν όλοι οι παράγοντες της δίκης, από τους μάρτυρες μέχρι αν υπάρχει πραγματογνώμονας, μέχρι τους συνηγόρους, όλοι οι παράγοντες της δίκης βοηθήσουν το δικαστήριο και του δώσουν τα στοιχεία για να μπορέσει να φτάσει στην αλήθεια. Είναι η ζωή. Πίστευε δηλαδή το αυτονόητο. Χρειάστηκε να πιστέψουμε σε αυτό για να αναδείξουμε το θέμα. Διότι το θέμα κάποια στιγμή δεν έφτανε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Παρότι μιλούσαμε για μια ζωή, κύριε Κουκούλογλου, το ξέρετε καλά, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων δεν έφτανε. Γιατί ο Φιλόπουλος ήταν πολύ μικρός απέναντι στους μεγάλους. Και είπε προηγουμένως κάτι ο κύριος Σοφός που θέλω να το επισημάνω και να τον ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό. Μιλήσατε όχι μόνο για φυσικούς αυτούργους, αλλά και για ηθικούς. Όχι μόνο για φυσικούς αυτούργους, αλλά και για ηθικούς αυτούργους. Και έχω την αίσθηση ότι μιλήσατε για ηθικούς αυτούργους που φορούν γραβάτες. Είναι χούλιγκανς. Σωστά. Είναι έτσι, το κατάλαβα καλά? Πολύ καλά το καταλάβατε και αποτελεί όχι μόνο άποψη δική μου ως συνηγόρου, αλλά ως Έλληνα πολίτη. Ηλία, παρκάρουμε! Ηλία, παρκάρουμε! Ηλία, παρκάρουμε!